Άρχεται την κυρία Κουρέ. Εντάξει, θα βγει. Οι ιερείς Σαμαρινέοι. Ναι, οι ιερείς Σαμαρινέοι, οι οποίοι λειτουργήσαν στους διάφορους ναούς, λειτουργούσαν στους διάφορους ναούς της Σαμαρίνας. Εδώ βλέπουμε τον λαϊκό Γρηγόριο Παπαδήμα στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής να αγναντεύει πέρα την Γουμάδα. Στη συνέχεια βλέπουμε τον ίδιο σε λυρικό. Μονακός στα Μετέβαλα. Είναι ετών 94. Εκτός από τους ιερείς, υπάρχουν και άλλοι ιερείς, των οποίων δεν έχουν φωτογραφίες. Στη συνέχεια βλέπουμε πρόεδρο της Σαμαρίνας κατά διάφορα έτη. Κονόμου, Τσιμπούνας, Κουστούλης, Νίγας, Καβέκας, Κόκρας, Ταμπούκας, Ζάγκας, Αβέλας και άλλοι που δεν έχουν τις φωτογραφίες τους. Προχώρα προς τα εδώ. Εδώ βλέπουμε εικόνες από τη ζωή του Πατρόπου και τα έργα των Σαμαριλαίων.
Ζώρο, το άλλο η φυγή των προβάτων από τη Σαμαρίνα προς τη Χιμαλιά, βοσκή αγέλη στη Σαμαρίνα, οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν από τα μαντριά τους στο σπίτι. Εκτός όμως από τις εργασίες αυτές, έχουμε και άλλες εργασίες στη Σαμαρίνα. Πεταλωτής, σφαγέας στο σφαγείο, ο παππούς που βοηθάει τη γιαγιά, πεταλωτής, ο Σωτήρης Αφρίλης, ετοιμάζει το μεζέ για τους πελάτες του, ο Αγωγιάκης, ο παππούς ο Φόλιας, Τσαγκάρης, ο Τζιμούλιας με τον Γιώργο Αμπέρας, ο Κρεοπολίδος. Σούπερ μάρκετ της Σαμαρίνας, 1930. Η Δρεστέλα και μία οικογενειακή μπουγάδα στο Ρέμα. Αυτές είναι εικόνες από τη ζωή των κτηνοτρόφων και τα επαγγέλματα της Σαμαρίνας. Συνεχίζουμε. Πάλι μία εικόνα. Το μακύπριο κορδέλα. Η κίνηση γίνεται με το νερό. Το μαντάνι επεξεργάζεται με τα χτυπήματα το υφασμένο ύφασμα από τις σαμαρινές και το ύφασμα αυτό κάνουν τις στολές τους, τα κουστούμια τους. Εδώ είναι η πριόνο κορδέλα που υπήρχε την εποχή εκείνη, κινείται και αυτή με νερό. Κόβονταν μεγάλα κούτσορα και τα βγάζαν σαν ύρες και τα μετέφεραν σε άλλα μέρη. Εδώ είναι ένα κάπου υπολείο της εποχής του 1925. Σαμαρινέα ασχολείται με το βάψιμο των αιμάτων. Η μαντίνα, το κουκάκι, το οποίο φορούν οι Σαμαρινέες τις επίσημες ημέρες στο κεφάλι. Ο σαγηματοποιός, η Σαμαράς, φτιάχνει τα σαμάρια των ζώων. Εδώ βλέπουμε δύο αδερφές, ετοιμάζουν και σχηνίζουν τον τραχά. Δωμάτια, Σαμαρινέους, Σαμανιώτικος Τσιόν. Η αγορά το 1910, η ΚΕΠΗ οικοτεχνία, ένα δέντρο που ξεχωρίζει από τα άλλα με την ομορφιά, το πίε της Σαμαρίνας. Σε αυτό το δέντρο έχω φωτογραφία εγώ σε ηλικία 13 ετών. Εδώ, στα Μουτσέλια είναι. Βλέπουμε την εξερεύνηση της λίμνης από τον γιατρό Νίκο Θόμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος. Μετράει τη ζωή της λίμνης, το βάθος της λίμνης, το μήκος και το πλάτος και τη θερμοκρασία του νερού. Αυτά τα τοπία Δρακουλίμνια. Της Δρακουλίμνια. Πού να πάω. Αρχίνα, ναι. Σπουδαία γεγονότα της Σαμαρίνας. Στη Σαμαρίνα. Το 1931, ενώ δεν υπήρχε δρόμος προς τη Σαμαρίνα, μερικοί γενναίοι Σαμαρινέοι αποφάσισαν να φέρουν αυτοκίνητο από τη Λάρισα στη Σαμαρίνα. Έφτασαν ύστερα από μεγάλη καταπορία στη γέφυρα που έγινε με μεγάλη υποδοχή. Αφού το πέρασε. Ο πρώτος, πώς λέγεται που έφερε αυτοκίνητο, Τσούρης. Τσούρης, Ξενοφών. Ξενοφών. Εδώ το βλέπουμε στην πλατεία. Ποζάρουν Σαμαρινέοι με το αυτοκίνητο. Εδώ είναι τα εγγένεια της γέφυρας από τον ομάρχη των Γερμανών. Αποστόλιο του Βρονάσου, ο οποίος σήμερα είναι αντινομάχος Λάρισας. Εδώ έχουμε μια ιστορική ημέρα για τη Σαμαρίνα στις 14 Οκτώβρη 1973, ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα σε περίοδο κατά την οποία στον ομό Βερνών δεν υπήρχε κανένα χωριό ρεύμα. Και οι Σαμαρινέοι γιορτάζουν έτσι με χαρά την ημέρα αυτή. Έχουμε άλλη μια ημέρα δύσκολη για τη Σαμαρίνα. Σε έναν δημόσιο, φάγαμε όλοι τα κόλλημα
και δηλητηριάστηκαν. Αναστατώθηκε το Υγειονομικό Κέντρο των Ελβενών, έστειλε γιατρούς, νοσοκομιακά αυτοκίνητα, James στρατιωτικά, παρέλαβαν τους σοβαρνέους, τους πήγαν στα Ελβενά, τους πρόσφεραν πρώτες βοήθειες και τους επανέφερε στη Σαμαρία, χωρίς βέβαια να πάθει κανένας ζημιά. Ένα άλλο σπουδαίο γεγονός για μένα είναι η περιοχή αυτή που βλέπουμε την προφή τη Ηλία. Δεν υπήρχε κανένα δέντρο άγνωμα του μέρους. Με την πρωτοβουλία του κ. Παπαθανασίου, διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και εκτελεστικού αργότερα, έγινε δεντροφύτευση και βλέπουμε τη διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών φωτογραφιών. Κάπου εδώ έχουμε σύγχρονη βιομηχανία στη Σαμαρίνα. Είναι το εργοστάσιο εμφιαλώσεως νερού από την Κούρα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1650 μέτρα. Ίσως και παραπάνω. Εδώ, φωτογραφίες αυτές μας δείχνουν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου Έλληνος αξιωματικού που έπεσε στον πόλεμο του 1940 μεταξύ Ιταλών και Ελλήνων. Ο αξιωματικός, Ρόδιος στην καταγωγή, ονομάζεται Αλέξανδρος Διάκος και επειδή έπεσε στα κόμματά μας, στην περιοχή εδώ τη δική μας, σε Μαρνέ θέλησαν να τον τιμήσουν. Και πράγματι τον τίμησαν. Έκαναν πρώτη σε μία επιτροπή Σαμαρινέων που μένουν στη Λάρισα και έγινε το άγαλμα αυτό όπου γίνεται αποκαλυπτήρια. Εδώ βλέπουμε την αδελφή του Αλέξανδρου Διάκου, την Ναταλία, συγκινημένη να σκουπίζει τα δάκρυά της. Εν συνεχεία βλέπουμε πάλι έναν άλλον Έλληνα αξιωματικό, τον Ταγματάρχη Μπαλτούμι, όπου οι Σαμαρνίοι επεντίμησαν με την πρωτομή του στην κεντρική πλατεία. Εδώ γίνονται τα αποκαλυπτήρια. Αρχηγός της όλης αυτής της προσπάθειας ήταν ο Γιώργος Τσούρης, με γραμματέα του Χελιδόνη Μιχάλη, δικηγόρο από Λάρισα. Αν θέλετε να αναφέρω και τα ονόματα της Επιτροπής. Ναι. Δημήτρης Απρίλης, Μανώλης Αγωγιάννης, Δημήτρης Μίχης, Ταμπούκας Δημήτρης, Γιώργος Τσούρης, Θεόδωρος Παπέτας, Βιλτιάδης Παπαθανασίου. Αυτή αποτέλεσε την Επιτροπή. Προχωρούμε και βλέπουμε στρατιώτες, Σαμαρνέοι, οι οποίοι έλαβαν μέρος στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Πρωταγωνιστές είναι ο Μιχάλης Μαλαμάς και ο Τάσος Τασούλος, Τασούλης, οι οποίοι βοήθησαν τον ελληνικό στρατό να κατορθώσουν και να μπορέσουν να κυνηγήσουν τους Ιταλούς οι οποίοι είχαν φτάσει στο χωριό μας και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Συνεχίζουμε με στρατιώτες Σαμαρινέους στον πόλεμο της Αλβανίας και μεταξύ αυτών έχουμε και θύματα, 5 τον αριθμό. 2 υπάρχουν, ο Δημήτρης Σταμπούκας και ο Γιώργος Σαμανιώτης. Άλλες 3 φωτογραφίες δεν υπάρχουν. Εδώ είναι ο Μακεδονμάχος Ιωάννης Γιαννώτας, υπασπιστής του Παύλου Μελά, που σκοτώθηκε στην βάρηση της Ατίστης. Οι άλλοι είναι στρατιώτες, Σαμαρινέοι, οι οποίοι πολέμησαν στη Μικρά Ασία. Μεταξύ αυτών έχουμε και εθελοντάς Σαμαρινέους, οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική το 1913 να πολεμήσουν. Και στη συνέχεια έχουμε οπλαρχηγούς, καπετάν Τσιπούρας, καπετάν Αρκούδας, καπετάν Χασώτης, οι οποίοι πολέμησαν εναντίον των Τούρκων. Επιτουρκοκρατίας. Αυτό θα βγει έγχρωμο. Ναι. Η οικιακή βιοτεχνία, η γυναίκα που
Ένα θέλει ο πληρωμένος. Ο Άγιος Δημήτρης Εξωμαρίδης. Ο Άγιος Δημήτρης Εξωμαρίδης, μάλιστα. Το οποίο τη μνήμη του γιορτάζουμε στις 18 Αυγούστου και προς τιμή του έχουμε ναό του Αγίου Δημητρίου Εξωμαρίδης. Παλιά αγορά, την πλατεία της. Παλιά αγορά της Εξωμαρίδης. Το 1910 βλέπουμε εδώ τα καταστήματα τα οποία είχαμε την εποχή εκείνη. Οι σκεπές είναι με ξύλα. Σκεπασμένες, σήμερα δεν είναι σύγχρονες και τα καταστήματα είναι διόρροφα και τριόρροφα. Η Δρακουλήμη είναι στο Σμόλιτο, από άλλη άποψη όπου στην είδαμε είναι. Εδώ είναι ο χορός της Σαμαρίνας, ο Τσάτσος που χορεύεται στο Πανηγύρι 15 Αυγούστου και σε άλλες εκδηλώσεις. Είναι κατά χρονολογική. Τα παλιά χρόνια οι άνδρες χωρούσαν την παραδοσιακή στολή, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία εδώ. Και οι γυναίκες πάλι την παραδοσιακή στολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, ξεχάστηκαν αυτά τα ίδια και πιανόμαστε στο χορό της Σαμαρίνας, στο Τζάκι, όπως είμαστε ντυμένοι, με όποια ρούχα φοράμε. Ο χορός αυτός τραγουδιέται με το στόμα και χορεύεται κυκλικά με δύο σειρές. Στη μία σειρά ανήκουν οι άνδρες, στη δεύτερη σειρά ανήκουν οι γυναίκες. Πρώτος χορεύει ο γεροντότερος του χωριού και στις γυναίκες οι πιο γεροντότεροι, δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία. Ακολουθούν συνέχεια οι μικρότερες ηλικίες. Εδώ συνεχίζουμε πάλι ο Τσάτσος. Λίγο μου αρέσει σύννεφα, θα βρίξει. Ναι. Θα φτάσει μια ταινία. Δυο. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν... Εδώ έχουμε την ημέρα του 15 στα σπίτια της Σαμαρίνας. Αυτή την ημέρα όλοι οι Σαμαρινέοι ανάβουν φωτιές στις αυλές τους και ψήνουν... Το Ωραία. Πάσχα της Παναγίας. Το Πάσχα της Σαμαρίνας. Το 15. Εδώ είναι οικογενειακά γλέντια. Οικογενειακά και φιλικά γλέντια.
Όπως με βλέπετε εδώ, γράφω μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Έχουμε και τη σύγχρονη Σαμαρίνα, το έτος 1960, με δικά της όργανα των Σαμαρινέων, βρετούν στις αυλές των σπιτιών. Εδώ είναι οι οικογένειες γερόντων παλιάς εποχής, ό,τι αριθμούν ακριβώς δεν ξέρω. Οι οικογένεια Πινέτα της Σαμαρίνας. Και είναι εκεί κοντά. Βρίσκεται στο Μαρίνα ήταν το Ζέκιο. Ο Χατζή. Η είσοδο στο Ζέκιο, έτσι. Στο Ζέκιο ήταν είναι η είσοδο προ το Ζέκιο. Εδώ είναι η βρίσκεται στο μοναστήρι, εδώ είναι του Χατζή. Χατζή, εκείνη που καβάει. Εδώ είναι δύο παρέες στην πλατεία. Η βρίσκεται του Μπίζου. Η βρύση του διαφεύγει το όνομά της. Κυρία. Στην περιοχή του Ταμπούκα, το σπίτι του Ταμπούκα. Και η βρύση του Μπίζου. Και η βρύση στην Κιούριστα. Η βρύση της Χεράς. Εδώ εικονίζεται ο Δημήτρης Απρίλης, ο Παπακράης, ο Τσιμούλιας και ο Δημήτρης Μίγης με τον γιο του. Η βρύση της Κεράς είναι στο βουνό επάνω, στην Κιούριστα. Ο πατέρας του είναι προέδρου και ο ταβερνιάρης με τη γυναίκα του αβέρνας. Εδώ είναι μια ομάδα Σαμαρινέων, τελευταίες ημέρες της Σαμαρίνα του καλοκαιριού και λίγες ώρες πριν εγκαταλείψουν το χωριό. Το κέντρο φαίνεται ο πρόεδρος Νίξος. Σαμαρινέοι μπροστά στο καφενείο του Ταβάρα, Σαμαρινέοι στην καρδιά, ο πατέρας του νυν πρόεδρου, ο Ζήσης Τσιμοζιώδας, ο γιος του και ο Ταμπούκα, ο Σωτήρης Αβέρας. Τέσσερις Σαμαρινέοι γέροντες προσάβουν στο φακό μπροστά στην καρδιά. Τασιούλης, Λανθούλης, Λιούπας, Χατζής. Σαμαρινέοι. Γιώργος Χατζιγιάννης, Αγοριάννης, Ιωάννης Αγοριάννης, Νικόλος Σαρμανιώτης, Γιώργος Δελιγιάννης, Μάρκος Αγοριάννης, Δημήτριος Χοντρόσμος, ο οποίος έζησε 100 ακριβώς χρόνια, γεννήθηκε το 1840, πέθανε το 1941. Ο γιος του Νικόλαος Χοντρόσμος, αεροπόλος, σκοτώθηκε στους Τουρκικούς πολέμους. Ξαρχάκης, Νέλος Μητσιμπούρας, Αγοριάννης, ο Λιγούρας, ο Μανοήλ Τάκας, και ο Μητσιγόνας Μενέλος. Με η συνεχεία βλέπουμε ζευγάρια Σαμαρινέων, γιώπαντα. Το ζεύγος Νικόλαος και Μαρτία Τσιντσιλόνη, Γένος Παπαζής. Το ζεύγος Ιωάννης Χεράτσο Γραβάνη του Γένος Λούπα. Αναστάσιος Μελπομένη Καλβουκή του Γένος Κουδογιάννη. Το ζεύγος Δημήτριος και Μαρία Σταρμανιώτης, του Γένος Κουνόμα Κοσμίξη. Εδώ είναι μια από τα ζευγάρια. Το ζεύγος Ζήσης και Μασιλική. Πλήτζη, το γένος Κυπαρίσι. Το ζεύγος Ζήσης Κατίνα Αγουλιάννη, το γένος Στράτ. Νιώπαντα ζευγάρια στην Κιούριστα. Με τις τοπικές ενδυμασίες. Εν συνεχεία έχουμε άλλα νιώπαντα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν τις τοπικές ενδυμασίες. Και στη συνέχεια βλέπουμε σαρμανιώτικες οικογένειες πολύτικνες. Οικογένεια Γιάννη Τσακνάκη, οικογένεια Δημητρίου Απρίλη. Λοιπόν.
Φράγκο. Οικογένεια Μόκια. Ο Παθανάση. Οικογένεια Δηλιάννη. Οικογένεια Αναστασίου Λιούχα. Οικογένεια Δημητρίου Σαμαρά. Οικογένεια Νικολάου Τσιντζηλώνη. Νυν Προέδρο. Ο νυν Πρόεδρος του Συλλόγου Σαμαρίνας Αθηνών. Συλλόγου Σαμαρινέων Αθηνών. Οικογένεια του Χρήστου Δημολιού, οικογένεια Εσωτέρη Διαμάντη, ο παπάς μου την οικογένειά του σε ένα πανηγύρι, Παπακυρατσούλης και διάφορες άλλες οικογένειες. Εδώ είναι αδέρφια και ξαδέρφια χωνιζόμενα. Σαμαρινέοι εικόνες γάμου της Σαμαρίνας. Ναι. Ο γάμος της Σαμαρίνας είναι από τον Ιωάννη Γάκη από τη Φούρκα. Επάνω φωτογραφία, η κάτω και η τρίτη. Εδώ πηγαίνουμε την ύφη στο χωριό του Φούρκα. Εδώ είναι το πάσημα της ύφης από το σπίτι Καβάλα Σάλλο. Η ύφη λέγεται Σούλα Στέφ.
Εγώ έκανα τον ερχομό της Σαμαρίνας με τα ζώα. Εδώ έκανα τον ερχομό στη Σαμαρίνα με τις βαλίτες και με τα αυτοκίνητα. Εδώ έχουμε τη φυγή των Σαμαρινέων, διότι άστοχη η μόνη μας, αγρίεται και τους αναγκάζει να φύγει. Άλλοι με τα ζώα και άλλοι με τα αυτοκίνητα. Εδώ βλέπουμε την ταλαιπωρία την οποία είχαν τα αυτοκίνητα, βούλιαζαν και τα τραβούσαν με τα χέρια των άλλων. Στη συνέχεια έχουμε ο Ριβάρδας στην κορυφή του Σμόλικα. Από το 1928 μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τα βιβλία. Υπάρχουν. Που τα έχουμε εδώ. Όχι, εγώ τα έχω. Τα δικά μου υπάρχουν. Αγωνιστές της Σαμαρίνας, Δημήτριος και Θεόδωρος. Συνεχεία έχουμε τον βίο και την ακολουθία του Αγίου Σωμάτου του Δημητρίου του Νέου της Σαμαρίνης, γραμμένη από τον Μητροπολίτη Γρεβενών, Σέντε. Ένα άλλο βιβλίο που είναι γραμμένο, που τα ανέγεται τα αρχεία του ελληνικού του Φινίου Ερασόνου στο 2012, του Γιάννη Αδάμου, έχει πολλά και καλά στοιχεία για τη Σαμαρίνα. Τα άλλα είναι γραμμένα από σαμαρινέους συγγραφείς, από τον εκπαιδευτικό ευθύνιο Δημήτριο Φόλερ, οι ομορφιές της Σαμαρίνας, από τον καθηγητή γυμναστικής Μιχάλη Πλήση, η χωρή της Σαμαρίνας, από τον Αχιλέα Γκριζιώτη, θρύλο του τραγουδιστή, έθιμα και θρύλη του τόπου μας και από τον Θανάση Ντόβα, ταβέρνα ο Κουβαρντάς Τάκης Ντόβας. Και η εφημερίδα, η οποία έχει δει από τους συλλόγους από την Νέα Μαχινό, η ωραία Σαμαρίνα και μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Σαμαρίνα. Εδώ η τοπική στέλη των γραμμάτων και τεχνών απονέμει στον Γεώργιο του Φεξή για το διήγημά του κατηγορούμε πρώτο βραβείο του Πανελληνίου Διαγωνισμού διηγήματος τη μνήμη του Δημού Στέλη Γεωργίου Οικονόμου. Τα Γιάννη. Είναι φωτογραφία το 1934-35 περίπου. Εξ αριστερών προς τα δεξιά καθήμενη. Γιώργιος Τζίμα Αγορογιάννης, ο πατέρας του Γιάννη και του Τζίμα, Γιώργος. Δεύτερος είναι πιθανόν Ιωάννης Μόκιας. Τρίτος είναι ο πατέρας μου με φουστανέλα, Ματούσιος Αγορογιάννης. Τέταρτος είναι ο Τασίκος ο Κόκαρας, ο παππούς του ψυχιάτρου που είναι στο Αιγινήτιο. Πίσω του είναι ο Γεράσης ο Τσιόπας. Καθήμενος. Πίσω από αυτόν, επίσης μέχρι κασκέτο, είναι ο Τζίκας, ο Τζιμουζιόγας που έχει τα τσιγάρα. Αμέσως δεξιά είναι ο Γιώργος ο Κόκρας. Νεαρότερος βέβαια ο
Γιάννης ο Ντότας, με άσπρα ρούχα ο Κώστας ο Αγορογιάννης και ο Νίκος Κολούσος από τους γόνους. Εν συνεχεία πίσω του είναι ο Γιώργος Βασδέκης, ο πατέρας του Οδοντιάτρου, του Κώστα. Με τα άστρα είναι ο Μάνθος, ο Τούσιος, ο Βασδέκης. Δίπλα του είναι Ζήσης Ντότας, ο πατέρας αυτού εδώ, του Γιάννη Ντότα, ο πατέρας. Ύστερα είναι ο Τσούλιας, ο Παρλίτσης και τελευταίος ο Τσούλιας ή Ζήσης Τσιτσούλης, ο πατέρας του Αδάμ. Στην δεύτερη σειρά εκεί, ο Όρθε ύστερα. Ο πρώτος είναι, με τον Κούκο είναι ο Μιχάλης, ο Βασδέκης. Ένα, δυο και δεν τους ξέρω. Αυτός ο νερός που το άσπρο το πουκάμισο πιθανόν να είναι ο Κώστας, ο Αβέλας, ο αδελφός του Μένιου. Με το κασκέτο είναι ο Γούσος, ο Λιούπας. Δίπλα του, αριστερά του και ο όρθιος είναι ο Γιάννης, ο Αντάμανης. Πάλι δίπλα του, με εξαιρέσουμε το μικρό παιδί που παρεμβάλλεται, είναι ο Λάμβρος ο Φόλιας. Δεν γνωρίζω αυτό με το μουστάκι ποιος είναι. Ο δίπλα του είναι ο Κιάκιας, ο Μαλαμάς. Επίσης δεν γνωρίζω τον δίπλα του με τα μουστάκια ποιος είναι. Πίσω του όρθιος είναι ο Μιχάλης, ο Γραβάνης, ο Κουτσός που λέγαμε, που είχε το καντάρι και ζήγεζε. Εκείνος με το μουστάκι δίπλα του δεν τον ξέρω. Τώρα, από δεξιά εδώ προς τα αριστερά, είναι ο Τακίτσος, ο Αβέλας, ζει. Ο Θόμος, ο Βουφίκος, ζει. Ο Ζήσης, ο Χατζής. Τον αποκλονιστάκι. Και τέταρτος, ο Νίκος, ο Πάσχος. Αυτός εδώ, ανάμεσα από τον Μάνθο τον Βασδέκη και αυτό, πιθανόν να είναι ο Γενέλας ο Βασδέκης. Για ορισμένα υπάρχουν αμφιβολίες και πολλούς δεν τους ξέρω. Αυτά. Έχουμε την κυρία ενός σοφού δασκάλου που είχε το θυμάμαι το όνομα του. Σάνας, Σάτας. 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 Εδώ, Σάτας. Ήταν τρία χρόνια ακόμα την κυρία της φωτογραφίας. Ναι. Ήταν φίλοι, δεν είσαι ξεχωριασμένοι όμως είχαν. Αλλά δεν σου λέτε καθόλου. Τι πηγαίνεις, κόσμος πολύς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα το 1930 μόλι. Δεν ήμουν εγώ, αλλά το 1939 ήμουν εγώ στην ομάδα. Το 30. Εδώ θα είναι ο Μουράκης ο Κόλιας, ο Νταγιάννης, ο Ζήσης ο Γουριάννης. Πού παίζα. Στο Γερμανό. Εδώ είναι η εκστροφή της ηλίας όπως ήταν παλιά. Είχε και ένα κτίριο εδώ πέρα. Τι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Σχολείο. Το Οικονομικό Σχολείο. Το Οικονομικό Σχολείο. Και εδώ είναι η κατασκήνωση που έγινε το 1930 στη Σαμαρία. Μάλιστα. Αυτό το κτίριο πώς θα το κάνει. Δεν ήταν. Έπεσε. Είναι ανάμεσα από την κλίση. Έπεσε. Αυτό έγινε επειδή ο Βενιζέλος αναγνώρισε θρησκευτική και εκπαιδευτική μειονότητα τους Βλάχους το 1917 Ιουλίου στη συνθήκη του Κωσίου, 17 Ιουλίου του 2013. Τότε κινδύνευε η Ελλάδα να μας πάρουν οι Βούλγαροι Βάλλοι. Ήταν στο δεύτερο πόλεμο. Ο πρώτος πόλεμος ήταν εναντίον των Τούρκων του 12 για την απελευθέρωση. Ό,τι απελευθερώσει ο κάθε στρατός θα είναι επικράτεια άλλα. Οι Βούλγαροι σκέφτηκαν ότι κέρδισαν ό,τι κέρδισαν προς την Ανατολική Θράκη και συνυπολόγησαν τους Τούρκους και τότε στράφησαν προς τη Θεσσαλονίκη. Και με το πρόσχημα να ξεκουραστούν όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσχημα να ξεκουραστούν αντί για ένα τάγμα μπήκε μια ιεραρχία. Και από εκεί άρχισε ο δεύτερος πόλεμος ο Βαλκανικός, μεταξύ σημάμων πλέον. Ελλήνων Σέρβων εναντίον της Βουλγαρίας. Διότι και από την Σερβία εγκυμούσε την. Ναι, και στρώμησα και αυτά. Από εδώ και Ελλάδα και δεν πήγε Θεσσαλονίκη. Και τότε, ενώ είχαμε φτάσει στην άνω του Τζουμαλιά,
Τότε συνυπολόγισε την Τουρκία, η Βουλγαρία και στάχτηκαν με τη Στράτσο. Τότε ο Βενιζέλος ζήτησε να βγει και η Ρουμανία που διεκδικούσε την κάθεση του Λεωνάρδος Δόμπρο Τσάρ. Με ποιο αντάλλαγμα αναγνώρισε εδώ. Γι' αυτό έγινε και τα σχολεία αυτά. Ρουμανικά σχολεία. Δεν πήγαιναν στη Μαλιά. Επιτριών 1059 κατοίκων που είχε Σαμαρένα, 52 ήταν μόνο αυτοί που δεν πήγαν να πάρει. Και αυτοί που είναι οι Ρουμανικές ανάγκες. Και αυτοί ακριβώς το κύριο. Αναγκάστηκαν. Αυτά έχουμε να παρουσιάσουμε στην έκθεση. Τεχνικά πρώτη φορά κάνω τέτοια λήψη. Όλα καλά τα είπαμε.